Μαζικής φυγής συνέχεια στο Δίκο. Άλλα 30 στελέχη ανακοίνωσαν σήμερα την αποχώρησή τους από το κόμμα και την πρόθεσή τους να ενταχθούν στην πολιτική πλατφόρμα που δημιούργησαν οι Βότσες, Τριφωνίδης, Προκοπίου, Μουσούτας και Τσίγκης. Είναι λυπηρό να βλέπεις στελέχη τα οποία φεύγουν από το δικό σου πολιτικό χώρο. Ως Δημοκρατικό Κόμμα πρέπει να το δούμε το θέμα εσωκομματικά, να δούμε πού υπάρχει το πρόβλημα, έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Αλλά σίγουρα αυτό που η δική μας θέση είναι πάντοτε ότι η αποστασία δεν μπορεί να είναι η λύση του προβλήματος. Όταν έχεις θέμα με την ηγεσία, με το ίδιο το χώρο, μένεις, πολεμάς για να τα αλλάξεις. Πρώτη σε σειρά της λίστας με τα 30 ονόματα είναι η Εύη Ποσκότη, κόρη του πρώτου Γενικού Γραμματέα του Δίκο, Σταύρου Ποσκότη. Μεταξύ των ονομάτων που ξεχωρίζουν είναι και αυτό του Λεμεσανού Λόλου Γιοργαλέτου, ο οποίος διετέλεσε πρώην Γραμματέας Πολιτισμού του Κόμματος, πρώην μέλος Κεντρικής Επιτροπής και Επαρχιακής Επιτροπής του Δίκου Λεμεσού. Κάποια ονόματα για μένα προσωπικά, που ξέρω κάποια άτομα προσωπικά εδώ και πολλά χρόνια, ήταν κάποιες εκπλήξεις. Υπάρχουν όμως και σίγουρα άτομα τα οποία θα έλεγα ότι έχουν φύγει από καιρό. Οι εξελίξεις θα αξιολογηθούν με την επιστροφή στο κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου από τις καλοκαιρινές διακοπές.